Θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας, το έργο και το σχέδιο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Είμαστε σελίδα 873 και θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ΚΕ κεφάλαιο και 13 εδάφιο. ΚΕ κεφάλαιο, 25 κεφάλαιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και 13 εδάφιο, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται την ημέρα ουδέ την ώρα καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, όσοι αποδημώνε κάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1. Εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού δύναμην, λέει το κείμενο, και απεδίμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτόν έκαμε άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός δε και ο τα 2 εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1 πήγε και έσκαψε στη γη και έκρυψε το αργύριον του Κυρίου αυτού. Μετά δε καιρον πολλήν έρχεται ο Κύριος των δούλων αυτών, έρχεται των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμό με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερε άλλα 5 τάλαντα, λέγον: Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκα σιδού, αλλά 5 τάλαντα κέρδισα επ' αυτής. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος: Εύγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαράν του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε: Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκα σιδού, αλλά 2 τάλαντα κέρδισα επ' αυτής. Είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού: Εύγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαράν του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 τάλαντον, είπε: Κύριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισας. Και φοβηθείς υπήγα και έκρυψα τον τάλαντόν σου εν τη γη, ιδού έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπε προς αυτόν: Πονηρέ, δούλε και οκνηρέ, ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριόν μου εις τους τραπεζίτας, και ελθόν εγώ ήθελον λάβει το ημών μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα, διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί, από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίον έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψατε εις το σκότος του εξώτερον, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Στη σειρά λοιπόν των μαθημάτων, το σχέδιο και το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες, είμαστε τώρα στο σημείο όπου πραγματικά γνωρίσαμε περί αρπαγής της Εκκλησίας, τα σημεία, αλλά αυτό που διαβάζουμε τώρα είναι πως πρέπει να είναι ο χριστιανός τον καιρό της αρπαγής της Εκκλησίας, ώστε, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, όχι να ξέρουμε περί αρπαγής, αλλά να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, δηλαδή να είμαστε έτοιμοι. Την περασμένη Δευτέρα μάλιστα μιλήσαμε για την υπέροχη αυτή παραβολή των 10 παρθένων, όπου παρόλο που ήσαν 10 παρθένες έτοιμες, αναγεννημένες με τις λαμπάδες τους, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος έρχεται, ο νυμφίος έρχεται, και μάλιστα περίμεναν, αλλά χωρίς να γνωρίζουν οι ίδιες, οι 5 από αυτές ο Θεός ήξερε, ήταν φρόνιμες, οι 5 ήταν μωρές. Και δεν το γνώρισαν και ούτε το κατάλαβαν παρά μόνο όταν έφτασε το τέλος, και ήταν πάρα πολύ αργά για αυτούς, για αυτές τις 5 τις μωρές. Δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι, και έτοιμος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μεριμνά τη στιγμή που θα ακουστεί η σάλπικα, να έχει τη δυνατότητα στον ελάχιστο αυτό χρόνο που υπάρχει μεταξύ του κελεύσματος της φωνής του Αρχαγγέλου και της σάλπικας του Θεού, όπου τα σώματα τα θνητά θα μεταμορφωθούν σε αθάνατα και τα αφθαρτά σε άφθαρτα, να είμαστε έτοιμοι, δηλαδή να πληρωθούμε Πνεύματος Αγίου και να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Είπαμε ότι, απλώς το επαναλαμβάνω, ότι ο Κύριος είπε: Εγώ θα σας πω ποιος είναι ο φρόνιμος και ποιος είναι μωρός. Ο φρόνιμος είναι αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού και τον εκτελεί. Ο μωρός είναι αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού αλλά δεν τον εκτελεί.
και μοιάζει με τον άνθρωπο ο οποίος οικοδομεί το σπίτι του μεν φρόνιμος επάνω στο βράχο, ο δε μωρός επάνω στην άμμο. Και μπορεί αυτός που οικοδομεί πάνω στο βράχο να κάνει απλό και φτωχικό σπίτι, αλλά εκείνο που έχει σημασία, να μην έχει μεγάλη δύναμη δηλαδή, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όταν με τα πάσης βεβαιότητος θα έρθουν οι δοκιμασίες, δηλαδή θα έρθουν οι βροχές, οι ποταμοί, οι άνεμοι, το σπίτι αυτό δεν θα πέσει, γιατί είναι χτισμένο πάνω στο βράχο. Όμως πάνω στην άμμο, αν το χτίζει κάποιος, μπορεί να το κάνει πολυτελές, υπερπολυτελές, θαυμαστό στην όραση και στην απόλαυση ακόμη των ανθρώπων αλλά και των ιδιοκτητών, αλλά όμως όταν θα έρθει η δοκιμασία, ο άνθρωπος, το σπίτι αυτό θα πέσει και η πτώση είναι μεγάλη. Και τούτο σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν μεριμνά να είναι όχι ακροατής μόνο επιλύσμων δε του Λόγου του Θεού, αλλά εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Και επειδή έχουμε πει κατ' επανάληψη, ο άνθρωπος είναι αδύνατον να είναι εκτελεστής του Λόγου του Θεού, όπως παραδείγματος χάρη το να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτόν μας, ποιος από εμάς μπορεί να πει με παρησία, εγώ το κάνω, αγαπώ όλους τους πλησίον μου σαν τον εαυτόν μου. Ή ποιος μπορεί ακόμη να πει ότι αγαπά τον αδελφό του όπως ο Χριστός μας αγαπάει. Και δεν είναι μόνο αυτά τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε, γι' αυτό και ο Θεός μας δίνει ένα διέξοδο σοβαρότατο, μας λέει να εγκύπτουμε και να επιμείνουμε στο Λόγο του Θεού και τότε θα είμαστε εκτελεστές, αν όχι του Λόγου, αλλά εκτελεστές έργου, που τούτο σημαίνει ότι τουλάχιστον θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και όταν κάνουμε ό,τι μπορούμε, ο Θεός θα μας δίνει δύναμη να κάνουμε και περισσότερα. Και ο Θεός δεν διερευνά την αδυναμία μας, ούτε την αγνιά μας, αλλά την πρόθεσή μας και τη θέλησή μας. Πάνω σε αυτό στηρίζεται ο Θεός, γιατί στην άγνοιά μας έχει αποκαλύψεις και στην αδυναμία μας έχει δύναμη να μας δώσει Αυτός. Και ακόμη κάτι άλλο για την παραβολή των 10 παρθένων, είναι η πρόνοια. Δηλαδή η πρόνοια στο πόσο θα αντέξουμε, γιατί έχουμε μια ζωή μπροστά μας. Πόσο θα αντέξεις, πόσο θα αντέξεις, θα αντέξεις, θα αντέξεις μέχρι τέλους. Και επειδή και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι απλό, γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε ένα υπέροχο δώρο, το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίω και Πυρή, ώστε καθώς μας υπόσχεται, θέλετε λάβει δύναμη, όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω σας την πρώτη φορά, αλλά και κάθε φορά θα λαμβάνουμε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρχεται πάνω μας. Και η δύναμη είναι κάτι που το χρειαζόμαστε πάντοτε, που την χρειαζόμαστε πάντοτε. Και μάλιστα τη δύναμη όχι την ανθρώπινη, ούτε τη φυσική, αλλά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τη δύναμη την πνευματική. Και με δύο τρόπους λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να αποκτά δύναμη, πρώτον μελετώντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον πιστεύοντα, και δεύτερον να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, ώστε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να τον στηρίζει και να τον βοηθάει να συνεχίζει, να μην αποκάμει. Γιατί οι πέντε μωρές, όταν ακούστηκε η κραυγή εν το μέσο της νυχτός, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού, απέκαμαν καθώς οι λαμπάδες τους έσβησαν ή τρεμόσβηναν. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν μπορούσαν να τις ξανανάψουν. Ενώ οι πέντε φρόνιμες είχαν λάδι, γέμισαν τα δοχεία και οι λαμπάδες ξανάναψαν. Όμως υπάρχει και μία δεύτερη παραβολή όπου ο Θεός μας αποκαλύπτει ότι εκτός από ένα ωραίο σχέδιο και έργο που ο Θεός έχει προσδιορίσει στον κάθε έναν από μας, από έναν συγκεκριμένο δρόμο τον οποίο ο Θεός προκαταβολής κόσμου έχει ετοιμάσει για μας, και μακάριος είναι ο άνθρωπος που τον περπατάει και τον βρίσκει και τον περπατάει, και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που μπορεί να βρει αυτό το δρόμο παρά μόνο αυτός που εξητάει από το Θεό να τον διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσει. Και επιμένω
ως προς τα προηγούμενα. Κανένας δεν μπορεί να τον τελειώσει εάν δεν έχει το Λόγο του Θεού και την προσευχή που να τον αγιάζει ο Θεός. Γιατί τα πάντα στη ζωή μας αγιάζονται με το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Και όταν λέμε προσευχή, εννοούμε προσευχή και με το νου, αλλά και προσευχή και με το πνεύμα. Όμως εκτός από αυτό το δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει στον κάθε έναν από εμάς, υπάρχει και κάτι άλλο που ο Θεός έχει δώσει σε όλους μας. Και έχει δώσει σε όλους μας τάλαντα. Τάλαντα ή χαρίσματα. Υπάρχουν τα τάλαντα και τα χαρίσματα τα φυσικά, που όλοι έχουμε. Άλλος είναι ιδιαίτερα έξυπνος, άλλος είναι πολύ καλός στη μουσική, άλλος στη ζωγραφική, άλλος στη μάθηση, άλλος στη χειρονακτική εργασία, σε επιδεξιότητα. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι ρολογάδες, ας πούμε. Είναι πολύ ευαίσθητο πράγμα και το ένα μια δουλειά που δεν μπορούσα ποτέ να κάνω είναι να γίνω ρολογάς. Όλοι έχουμε χαρίσματα φυσικά, αλλά και όλοι έχουμε χαρίσματα πνευματικά. Όλοι. Γιατί ο Χριστός σε όλους τους δούλους του δίνει, και μάλιστα κατά την παραβολή αυτή, κατά τη δύναμη εκάστου. Έχει μεταφραστεί κατά την ικανότητα, το κείμενο όμως λέει κατά τη δύναμη εκάστου. Τι σημαίνει κατά τη δύναμη εκάστου? Πόσο μπορείς να αντέξεις τα πνευματικά χαρίσματα που θα σου δώσει ο Θεός. Να μπορείς να τα αντέξεις, να τα διαχειριστείς, να εργαστείς δι' αυτόν. Και επειδή ο Θεός γνωρίζει, μόνο ο Θεός γνωρίζει και την καρδιά μας, τις επιθυμίες μας, αλλά και τους νεφρούς μας, τη δύναμή μας, αλλά και τον αγιασμό μας, γι' αυτό και ο μόνος που μπορεί να δώσει εν δικαιοσύνη ό,τι ακριβώς χρειάζεται ο άνθρωπος, με σκοπό, γιατί η πρόθεση πάντοτε του Θεού είναι να απολαμβάνουμε στους αιώνες των αιώνων το μισθό μας πλήρη. Και ο μισθός είναι αποτέλεσμα του έργου και του κόπου ιδιαιτέρως που κοπιάζουμε. Του έργου που εργαζόμαστε και του κόπου που απαιτείται για να εργαστούμε αυτό το έργο που μας έχει δώσει ο Θεός. Άρα, ο κάθε ένας από μας έχει δικό του έργο, δικά του χαρίσματα και από μας απαιτεί ο Θεός ή ζητάει ο Θεός το δικό μας κόπο. Και ο δικός μας κόπος είναι αποτέλεσμα της πρόθεσής μας και της θέλησής μας. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι έχουμε χαρίσματα, έρχεται ο Θεός να μας πει πόσο σοβαρό γεγονός είναι αυτό ως προς την μισθαποδοσία μας, αλλά και πόσο επικίνδυνο γεγονός είναι αυτό ως προς τη σωτηρία μας. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που πολλές φορές έρχεται στην καρδιά μας, αλλά φτάνει και στα αυτιά μου πολλές φορές, είναι τι χάρισμα μου έχει δώσει εμένα ο Θεός? Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό που μπορείς να κάνεις. Τόσο απλή. Ως προς τα φυσικά χαρίσματα το ίδιο και ως προς τα πνευματικά χαρίσματα το ίδιο. Ό,τι μπορείς να κάνεις, αυτό που είναι που σου δόθηκε από το Θεό. Γιατί χωρίς το Θεό κανένας μας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εάν λοιπόν κάτι μπορώ να κάνω, αυτό είναι χάρις Θεού. Είναι χάρισμα Θεού. Και πρέπει να το διακρίνω και πρέπει να το καταλάβω. Γιατί τα χαρίσματα είναι αιτία μεγάλης μισθαποδοσίας αλλά και απώλειας της σωτηρίας μας. Γιατί τα χαρίσματα πρέπει να τα εργαζόμαστε. Αυτό που μας έδωσε ο Θεός να χρησιμοποιούμε πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Εξάπατος. Και μάλιστα πού? Όχι έτσι όπως εμείς νομίζουμε, ούτε εκεί που εμείς θέλουμε, ούτε όταν εμείς θέλουμε, ούτε όπως εμείς θέλουμε. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία καθιστούν τον άνθρωπο εντελώς ουτιδανό, τυποτένιο και άθλιο. Δεν ξέρουμε ούτε το τι θέλει ο Θεός από μας, ούτε το πού μας θέλει ο Θεός, ούτε το πότε μας χρειάζεται ο Θεός και τέλος ούτε το πώς μας χρειάζεται ο Θεός.
Γι' αυτό κάθε ένας που προσεύχεται εις τον Θεό πρέπει να γνωρίζει και να μην αγνοεί ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης, όχι στους πιστεύοντας, ούτε στους εργαζομένους, ούτε στους ελπίζοντας, στους εξητούντας Αυτόν. Είναι ανάγκη να εξητούμε από τον Θεό. Πρώτα-πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού. Πρώτα-πρώτα. Γιατί αν δεν ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού, συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, όλα πάντα τα υπόλοιπα θα σας προσθεθούν. Η απάντηση είναι, αν δεν ζητούμε, τίποτα δεν μας προσθεθεί. Αλλά θα ζητούμε και δεν θα λαμβάνουμε. Γιατί κακό ζητούμε. Πρώτον λοιπόν τη Βασιλεία του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Μετανοώ, Κύριε. Συγχώρεσέ με, πλύνε με το αίμα σου. Κατάστησέ με έτοιμο για την αρπαγή της Εκκλησίας. Βοήθησέ με να είμαι έτσι, εκεί και όπου εσύ με θέλεις. Και όπως εσύ με θέλεις. Απαραίτητο. Εάν δεν έχουμε αυτό το φόβο του Θεού, γιατί η αρχή σοφίας είναι φόβος Κυρίου, δεν έχουμε αυτό το φόβο του Θεού, δεν θα έχουμε και τη σοφία την απαιτούμενη για να ξέρουμε πως περπατάμε. Όταν λοιπόν βεβαιωθούμε, και πως θα βεβαιωθούμε, όταν με πίστη μετανοούμε εξ όλης της καρδίας μας και εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας μόνο στον Ιησούν Χριστόν τον Κύριο, τότε θα έρθει η βεβαίωση της σωτηρίας μας, καθώς ο Ιησούς Χριστός θα καθαρίσει μας με το αίμα Του από πάσης αμαρτίας. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο πάρα πολύ σοβαρό που επίσης δεν πρέπει να το αγνοούμε. Όποιος δε συγχωρήσει εκκαρδίας πάντα στους αμαρτάνοντας σε Αυτόν, ούτε και ο Πατέρας μου ουράνιος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες Αυτού. Άρα μέσα στο ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού, το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι, Κύριε σε παρακαλώ ευλόγησε όλους όσους με έχουν αδικήσει. Και μάλιστα όχι αορίστος, όπως και τις αμαρτίες μας, δεν τις εξομολογούμεθα αορίστος και γενικός, αλλά μία-μία, όπως τις θυμόμαστε, όπως τις καταλαβαίνουμε, κάθε μέρα, για να μην πω κάθε στιγμή, κάθε μέρα για να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και το δεύτερο είναι συγχωρούμε και προσευχόμαστε για όλους όσους μας έχουν στενοχωρήσει, γιατί εμείς πρέπει και δεν θέλουμε να λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά πρέπει και δεν θέλουμε να λυπούμε τους αδελφούς μας, αλλά πρέπει και δεν θέλουμε να μας λυπούν και οι αδελφοί μας, γιατί τους αγαπάμε. Άρα προσευχόμαστε δεύτερον για τους αδελφούς μας ή για τους ανθρώπους που μας έχουν στενοχωρήσει. Ο Θεός να τους ελεήσει, να τους φυλάξει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού και όποιος βλάπτει μας είναι σαν να βάζει το χέρι του στην κόρη του οφθαλμού αυτού. Να τους φυλάξει ο Θεός και να τους σώσει και να τους βοηθήσει. Και αφού τακτοποιηθούμε ως προς τις αμαρτίες μας, είτε τις δικές μας είτε των άλλων, για να βρούμε χάρη από το Θεό, ύστερα προσευχόμαστε για όλους όσους έχουν για μας κάτι, να φιλιωθούμε, να τακτοποιηθούμε, ή έχουμε εμείς κάτι για αυτούς. Πρέπει να τακτοποιηθούμε, δεν πρέπει να έχουμε κρεμότητες. Δηλαδή γενικά πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε καλή σχέση με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Δεύτερον, να δημιουργήσουμε και να τα βρούμε καλή σχέση με τους πλησίων μας και ιδιαιτέρως με τους οικείους της πίστεως. Και τρίτον, να δημιουργήσουμε καλή σχέση και να αποδεχτούμε τον εαυτό μας. Ούτε να τον θεωρούμε πολύ σπουδαίο, αλλά ούτε να τον θεωρούμε και, τελείως τυποτένιο. Ναι, είμαστε οτιδανοί, είμαστε αχροί, είμαστε άθλοι, αλλά είμαστε και παιδιά Θεού. Τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Και να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας, όχι να καυχόμαστε, να εκτιμούμε τον εαυτό μας, γιατί γι' αυτόν πέθανε ο Χριστός. Αφού λοιπόν ζητήσουμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, στη συνέχεια θα πρέπει να ζητήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Τη δικαιοσύνη του Θεού για μας,
γιατί δια του Ευαγγελίου αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού σε μας, ώστε ο δίκαιος να ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Άρα λοιπόν πρέπει τώρα να βρούμε τη δικαιοσύνη του Θεού για μας, δηλαδή το θέλημα του Θεού για μας, δηλαδή να εξητήσουμε, να μας διδάξει ο Χριστός την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουμε, και να ζητήσουμε να μας διδάξει ο Χριστός και το τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, ποια είναι τα χαρίσματά μας, ποιο είναι το έργο μας. Δεν μπορεί να είμαστε άεργοι, ούτε άνεργοι. Δηλαδή, άεργος δεν θέλω να δουλέψω και άνεργος δεν βρίσκω να δουλέψω. Και θέλω να δουλέψω και ο Χριστός θα μου βρει τη δουλειά που πρέπει. Και θέλω και ο Χριστός θα μου τη βρει. Γιατί χωρίς δουλειά, βασιλεία των ουρανών δεν υπάρχει. Χωρίς δουλειά, χωρίς έργο, βασιλεία των ουρανών δεν υπάρχει. Γιατί έρχεται ο Θεός με το μισθό για να δώσει κάτω το έργο νεκάστου. Αλλά και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καθαρά, και είναι το σημερινό μας μάθημα με τη χάρη του Χριστού, στον δούλο εκείνον που κατά τη δύναμή του, γιατί δεν άντεχε περισσότερο, του δώσε ένα τάλαντο. Ένα τουλάχιστον κατάλατο, κάτι κάνε. Κάνε κάτι. Όμως να τα πάρουμε από την αρχή. Έδωσε λοιπόν, φώναξε τους δούλους του, γιατί λέει η Γραφή, αγρυπνείτε γιατί δεν εξεύρετε την ημέρα ούτε την ώρα που ο Υιός του ανθρώπου έρχεται, διότι θα έλθει ως άνθρωπος ο οποίος αποδημεί, ο Κύριος θα έλθει ως άνθρωπος ο οποίος αποδημεί, θα καλέσει τους δούλους αυτού και θα παραδώσει σε αυτούς τα υπάρχοντα τα δικά του, τα χαρίσματα τα δικά του, τα πνευματικά χαρίσματα. Γιατί τι είναι αυτό που έχουμε και δεν μας το έχει δώσει ο Θεός? Και όχι όμως, επαναλαμβάνω, τα πνευματικά χαρίσματα μόνο, αλλά και τα φυσικά. Σήμερα όμως ιδιαιτέρως θα ασχοληθούμε με τα πνευματικά χαρίσματα. Αλλά το ίδιο ισχύει και για κάθε χάρισμα και για τα φυσικά χαρίσματα. Θα μας δώσει τα δικά του. Γιατί εμείς γυμνοί ήλθαμε και γυμνοί φεύγουμε. Και μας εμπιστεύεται τα υπάρχοντά του σαν Κύριος προς δούλους. Δια να εργαστούμε δι' αυτά, δι' αυτόν. Και επαναλαμβάνω μια φορά ακόμη, αν και πιθανό να είναι περιττό, το ποια είναι τα χαρίσματα που σου έχει δώσει ο Θεός, είναι εύκολα μπορείς να τα διακρίνεις, είναι αυτά που μπορείς να κάνεις. Μπορείς να ευαγγελίζεις, αυτό είναι το χάρισμα που σου έδωσε. Εγώ δεν μπορώ. Μπορείς να προφητεύεις, αυτό είναι το χάρισμα που σου έδωσε. Μπορείς να κηρύττεις, αυτό είναι το χάρισμα που σου έδωσε. Μπορείς να διδάσκεις, αυτό είναι το χάρισμα που σου έδωσε. Μπορείς να παρηγορείς και να ενισχύεις, αυτό είναι το χάρισμα που σου έδωσε. Και αν πάμε και στα φυσικά, μπορείς να υπηρετείς, αυτό είναι το χάρισμα που σου έδωσε. Γιατί είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Μέσα στο σπίτι μου εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Για να αλλάξω λάμπα, έτσι μου λένε τα παιδιά, στο σπίτι φωνάζω ηλεκτρολόγο για να αλλάξω λάμπα. Αλλά όμως η γυναίκα μου μπορεί. Απίστευτο, αλλά έτσι το έχει κάνει ο Θεός και ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό και για τη γυναίκα μου αλλά και για μένα που δεν μπορώ. Για όλα ευχαριστώ Θεό, τα βρίσκουμε. Και να δείτε πως φτιάχνει το καζανάκι. Αμέ. Μια φορά μπαίνω μέσα στο σπίτι, Άννα που είσαι εδώ. Δεν την έβρισκα. Άννα που είσαι εδώ. Δεν την έβρισκα. Ακούγε τη φωνή από τον μπάνιο. Πλησιάζω στο μπάνιο, Άννα που είσαι εδώ. Που είχε πάει κάτω από τον νηπτήρα, είχε ακουμπήσει με την πλάτη στον νηπτήρα και ξεβούλωνε το. Λέω, τι κάνεις εκεί πέρα? Αυτό που εσύ δεν μπορείς να κάνεις, μου λέει. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έπειτα και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί μου λέει, δεν σε παρεξηγώ, γιατί ξέρω, γιατί έχω καταλάβει ότι δεν μπορείς να κάνεις μερικά πράγματα. Η αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Κανείς μας δεν μπορεί. Όχι ότι κάνω άλλα πράγματα καλά. Τίποτα, ελάχιστα. Με τη χάρη του Χριστού ότι κάνω. Αλλά ό,τι λίγο μας έχει δώσει ο Θεός, να το κάνουμε σωστά, με επιμέλεια. Θα πω ένα άλλο. Μπορείς και προσεύχεσαι ώρες. Συνέχισε, μη σταματάς και να φέρεις όλους τους αδέλφους και όλους τους ανθρώπους. Το μπορείς έχει σχέση με την ικανότητα, έχει σχέση με το χρόνο,
Και έχει σχέση με πάρα πολλά, με τη διαθεσιμότητα, με πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να διακρίνουμε τι μπορούμε, αδελφοί. Αλλά αυτό που μπορούμε να το κάνουμε με επιμέλεια, γιατί είναι το έργο του Θεού. Και επικατάρατος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράττει το έργο του Θεού αμελώς. Αυτό θέλει ο Χριστός, την επιμέλειά μας. Και όχι την ποσότητα, την ποιότητα θέλει ο Χριστός. Και όχι την ποσότητα. Αν βάλεις την Άννα να κουρέψει κάποιον, θα του κάνει σε κατσίκι. Δεν μπορεί. Γι' αυτό ό,τι μπορούμε, αδερφοί, να κάνουμε, αλλά να το κάνουμε με επιμέλεια. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος κατά τη δύναμη εκάστος στην παραβολή αυτή μας διδάσκει ότι φώναξε τον πρώτο δούλο και του λέει: εσύ έχεις δύναμη, αντέχεις, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα, πάρε 5 τάλαντα. Πολλοί λένε ότι τα 5 τάλαντα, και δεν έχω αντίρρηση, τα 5 τάλαντα είναι οι 5 διακονίες. Προφήτης, Απόστολος, Ευαγγελιστής, Ποιμένας και Διδάσκαλος. Εγώ δεν είμαι βέβαιος, εγώ λέω ότι είναι 5 χαρίσματα που μπορεί αυτός και έχει τη δύναμη να τα σηκώσει. Πιστεύω ότι κανένας μας δεν μπορεί να σηκώσει τα 5 χαρίσματα άλλως από τον Χριστό, τις 5 διακονίες, αφού και αυτός ο Απόστολος Παύλος ήταν Ευαγγελιστής, Διδάσκαλος και Απόστολος. Δεν είχε τις 5 διακονίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι, εγώ ξέρω ότι είναι αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει κατά τη δύναμή σου. Έχεις μεγαλύτερη δύναμη. Σύση δυνατή, ας βαστάζετε τα ασθενήματα των δυνάτων, λέει ο λόγος του Θεού. Άρα υπάρχουν αδερφοί που έχουν μεγαλύτερη δύναμη και αδερφοί που έχουν μικρότερη δύναμη. Δόξα στο Θεό. Ο Θεός είναι αυτός που δίνει τη δύναμη, γιατί παρακυρίου είναι ικανότης ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αν λοιπόν εσύ είσαι δυνατός, δόξασε το Θεό για αυτή τη χάρη που έχει κάνει. Και εγώ που είμαι αδύνατος και πάλι δοξάζω το Θεό για τη χάρη που έχει κάνει σε μένα ο Θεός. Ξέρει ο Θεός. Στον ένα έδωσε 5 τάλαντα, τον άλλον τον βλέπει λίγο πιο αδύνατο, του λέει πάρε 2 τάλαντα να εργαστείς για αυτόν, για αυτά, και στον ένα που τον είδε πολύ αδύνατο, του λέει εσύ πάρε 1 τάλαντο. Και έφυγε. Αλλά δεν τους είπε πάρτε τα και κάντε τα ό,τι θέλετε, πάρτε τα να εργαστείτε δι' αυτόν. Να εργαστείτε με τα τάλαντά σας. Και επιμένω, όλοι έχουμε ή 5, ή 4, ή 3, ή 2, ή 1. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Όλοι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Και 1, και 2, και 3 και πολλά πράγματα. Όλοι. Και ό,τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε με τη χάρη του Χριστού για αυτά που μας, με αυτά που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός. Σου εμπιστεύτηκε χρήματα, ο Θεός τα εμπιστεύτηκε. Εργάσουμε αυτά. Κάνε φίλους με το μάμονα της αδικίας. Σου εμπιστεύθηκε πιο πολύ αγάπη. Χρησιμοποίησε τη. Παρηγόρησε, ενίσχυσε, βοήθησε. Ό,τι σου έχει χαρίσει ο Θεός. Και απεδίμησε και μάλιστα έλειψε πολύ χρόνο. Και ο πρώτος καλός δούλος. Δούλος. Που δούλος σημαίνει ότι κάνει ό,τι θέλει ο Κύριος του. Δεν κάνει ό,τι θέλει αυτός. Ούτε ό,τι του αρέσει, ούτε ό,τι σχεδιάζει. Δεν ζει δηλαδή κατά το πνεύμα, περπατάει κατά το πνεύμα. Πήρε τα 5 αυτά τάλαντα που του έχει δώσει ο Κύριος του και με αυτά, όχι με άλλα ξένα, άρχισε να εργάζεται. Δεν άρχισε να κοιτάει τι τάλαντα έχει ο άλλος, τι ικανότητες έχει ο άλλος, πώς θα ήθελα να ήμουνα αυτό που δεν είμαι. Δεν είσαι. Και είσαι αυτό που σε έκανε ο Θεός. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή, πρέπει ο χριστιανός να τα βρίσκει με το Θεό, με τους πλησίων του ιδιαιτέρως, δε με τους αδελφούς του και με τον εαυτό του. Αυτός είμαι. Τι είμαι αυτός? Έχω 1,70 ύψος, είμαι 82 τώρα που αδυνάτησα κιλά, σηκώνω μέχρι τόσα κιλά βάρος, αυτός είμαι. Τίποτα περισσότερο. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που είμαι. Τι ωραία που θα ήταν να ήμουν 1,95. Γιατί να είσαι 1,95? Γιατί να είμαι 1,95? Για να παίζω μπάσκετ? Ας το μπάσκετ. Εσύ δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ. Κάνε κάτι άλλο. Τρίλιζα μπορείς να παίζεις. Παίξε τρίλιζα. Ό,τι μπορείς κάνε. Αλλά αυτό που μπορείς κάντο. Με τα 5 τάλαντα ο δυνατός εργάστηκε και λέει όταν ήρθε ο Κύριος του.
και πριν έρθει, και εργαζόμενος δι' αυτόν έκαμε αυτός άλλα πέντε. Δηλαδή ήταν αποτέλεσμα του έργου του, ήταν δική του καρποφορία, ήταν αποτέλεσμα του κόπου του. Ναι, βρήκε χάρη από το Θεό γιατί του τα δώσε, αλλά και ευχαρίστησε το Θεό και εργάστηκε ευαρεστών τον Θεό με αυτά που του χάρισε και έκανε καρπό. Το δέντρο, πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, φαίνεται από, το καρπό, από τον καρπό του αν είναι καλό. Δεν υπάρχει δέντρο καλό που να κάνει καλό, κακό καρπό, ούτε δέντρο κακό που να κάνει καλό καρπό. Αν έχεις μία αγριελιά, όσο και να την κλαδέψεις, να την ποτίσεις, να την ραντίσεις, άγριες ελιές θα κάνει. Γιατί είναι κακό δέντρο, θέλει μπόλιασμα. Αντιθέτως, αν έχεις μια ήμερη ελιά και απότιστη και ακλάδευτη να την αφήσεις, θα κάνει καλές ελιές. Θα κάνει λίγες, θα κάνει καλές. Καλές ελιές. Ο χριστιανός έχει, πρέπει να έχει καλό καρπό. Και πρέπει να είναι και απόλυτο αυτό έτοιμα στην προσευχή μας. Δώσε μας καλή μαρτυρία στη ζωή μας. Είναι καρπός η μαρτυρία. Δώσε μας αποτελέσματα καλά στη ζωή μας. Κάνε μας φως στη ζωή μας, στη δουλειά μας, στο περιβάλλον μας, στη γειτονιά μας, στη συγγένειά μας. Βόηθα μας Κύριε. Και δώσε μας και καρπό, τον καρπό το δικό σου. Ο δεύτερος εργάστηκε και αυτός με τα δύο και έκανε άλλα δύο. Ο τρίτος δεν το θεώρησε ότι πρέπει να ασχοληθεί με το ένα. Γιατί, έλατε, γιατί δεν εργαζόμαστε για τον Κύριο? Πολλοί λόγοι υπάρχουν. Πρώτον, δεν έχω χρόνο. Δεύτερον, δεν έχω όρεξη. Βαριέμαι. Δεν μ' αρέσει να κάνω αυτό που μπορώ να κάνω. Εγώ θέλω άλλο που δεν μπορώ. Ή μέριμνες. Έχω άλλες δουλειές. Έχω άλλα πράγματα πιο σοβαρά. Και αυτός τι έκανε, το πήρε και το έθαψε. Ξέρεις θα πει το έθαψε, το εξαφάνισε. Και μάλιστα πού, στη γη. Να μην το βρει κανείς. Μόνο αυτός το ήξερε ότι το είχε. Κανένας άλλος δεν ήξερε τι είχε και πού το είχε. Γιατί μόνο αυτός το πήρε. Μόνο αυτός το πήρε. Μόνο αυτός ξέρει τι έχει πάρει. Και αντί να εργαστεί με αυτό, το κρύψε. Αυτό που έχεις εσύ, κανένας δεν το ξέρει. Μόνο εσύ και ο Κύριος. Και αν το κρύβεις και αν το θάβεις, κακό μπελά βάζεις στο κεφάλι σου. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, πρώτον, αυτό που μπορούμε να το κάνουμε, και δεύτερον, αυτό που αρχίσαμε να κάνουμε, μην το σταματάμε. Άρχισες, γιατί σταμάτησες? Γιατί τα παράτησες? Γιατί? Είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, γιατί έχει σχέση με τη σωτηρία μας. Καλύτερα μην το άρχιζες, αν και καλά έκανες και το άρχισες γιατί μπορούσες να το κάνεις, αλλά τώρα που μπορείς, γιατί το σταματάς? Βρήκες κάτι πιο ενδιαφέρον να κάνεις, πιο σοβαρό? Μιλάμε για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και ο Θεός δεν μας εκφοβίζει, μας προειδοποιεί. Γιατί δύο θα είναι σε μια κλίνη. Ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. 10 είναι οι παρθένες. Οι 5 μπαίνουν μέσα, οι 5 βγαίνουν από έξω. Και μετά από καιρό πολύ, και ο καιρός ο πολύς είναι όλη η ζωή μας, ήρθε ο Κύριος και ζητάει διαπραγμάτευση. Φωνάζει τον πρωτοδούλο, για έλα εδώ τώρα να μου πεις, αυτά που σου δώσε τι τα έκανες? Είναι το βήμα του Χριστού. Να ανταμυφθεί έκαστος, καθά έπραξε. Για έλα εδώ παιδί μου, σου δώσα 5 τάλαντα, μου δώσε, τι τα έκανες? Έχει παρησία τώρα. Και ο φόβος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να είναι όταν θα σταθούμε στο βήμα του Χριστού, τι θα του πούμε. Τι θα του πούμε? Πολλά σου δώσαν, πολλά θα σου ζητηθούν, λέει. Περισσότερα σου εμπιστεύτηκαν, περισσότερα θα σου απαιτηθούν.
Τι τα έκανε στα πέντε, έχει παρησία. Εργάστηκα με αυτό, ό,τι μπορούσα έκανα. Και κοίταξε, κέρδισα άλλα πέντε. Δεν του πήγε, δεν κέρδισες 25, 35. Πέντε κέρδισα. Πολύ ωραία. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εργάστηκες από την αρχή μέχρι το τέλος, εισέλθε τώρα στη χαρά του Κυρίου σου. Με τη σειρά δεύτερος δούλος. Πόσα έχεις? Δύο. Τι έκανες? Εργάστηκα. Γιατί έκανες? Κέρδισα άλλα δύο. Δεν του πελίγα είναι. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα πολλά εστάθης πιστός, εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Τρίτος δούλος. Τώρα, εδώ είναι τα δύσκολα. Και αν κάτι δεν θέλω, αδερφοί, να είμαι ο τρίτος δούλος. Αυτό δεν το θέλω. Και δεν το θέλω ούτε για μένα, ούτε για την οικογένειά μου, ούτε για κανένα από εσάς. Θα είναι τραγικό εκείνη τη στιγμή. Τι έκανες? Αρχίζουν οι δικαιολογίες τώρα. Σε γνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, γιατί θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες και συνάγεις εκεί που δεν διεσκόρπισες, και φοβήθηκα και πήγα και έκρυψα το ταλαντόν σου στη γη, και να το, πάρ' το πίσω. Αυτό είναι, πάρ' το πίσω. Με φοβήθηκες γιατί είμαι σκληρός? Και εδώ να μην πάρει, να μην παραξενευτούμε με το «είναι σκληρός». Πράγματι, ο Λόγος του Θεού είναι σκληρός πολλές φορές. Σκληρός. Έρχεται σε κόντρα ο άνθρωπος πολλές φορές με το Λόγο του Θεού. Ένα παράδειγμα. Ο πλούσιος ο νέος με ενθουσιασμό πήγε στον Χριστό για να ζητήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως ο Κύριος είπε, ξέρει ότι ποτέ δεν θα ήταν ευλογημένος. Γιατί το θάρρος του δεν ήταν στον Κύριο, στο Θεό, ήταν στα χρήματα, στα κτήματα. Και πρέπει να του βγάλει στον αέρα, στην επιφάνεια, αυτό που τον κρατάει κάτω, και θα τον κρατήσει κάτω. Και του λέει, πούλησε όσα έχεις. Μόνο σε αυτόν το είπε. Μοίρασε τους φτωχούς και θα είσαι τέλειος. Και θησαυρό θα έχεις στον ουρανό. Κόντρα. Λυπήθηκε, τ' άκουσε, λυπήθηκε και γύρισε πίσω. Έφυγε. Γιατί έφυγες, παιδί μου? Έφυγα. Αν έμενε, τα δύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Μη φεύγουμε όταν ερχόμαστε σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού. Να μένουμε. Είναι σκληρός ο Λόγος, αλλά θα στον κάνει ο Θεός απαλό και τρυφερό. Απαλό και τρυφερό. Και παρόλο που δεν έχουμε χρόνο, θα σας πω μια ιστορία πως το έχω ζήσει αυτό εγώ. Να έρθω σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού και να θέλω να φύγω. Στην αρχή της πίστης μου, με πιάνει η μητέρα μου και μου λέει, έγινες αιρετικός, δεν σας λέω την ιστορία. Της λέω, όχι, πηγαίνω σε αυτή την εκκλησία, πω, έγινες αιρετικός, θα πεθάνω αν συνεχίζεις να πηγαίνεις. Και φοβήθηκα, γιατί ήταν πολύ άρρωστη πάντοτε, από τότε που τη θυμάμαι ήταν άρρωστη. Και είπα, τι θα κάνω τώρα? Δεν έφυγα όμως, και ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό. Το βράδυ ξαναπήγα στην εκκλησία. Και τώρα μπαίνω μες στην εκκλησία και λέει ο αδελφός, όταν πρωτοπίστεψα μου είπε η μάνα μου, εκείνη την ημέρα και μια μέρα το έχει πει, ότι αν πας σε αυτή την εκκλησία εγώ θα πεθάνω. Και της είπα, μάνα, δεν θα πεθάνεις, αλλά ο Κύριος θα σε διατηρήσει τη ζωή, θα σε σώσει και θα σώσει και εμένα. Και έτσι και έγινε, αδελφή, έλεγε ο Κήρυκας. Την έσωσε, έζησε πολλά χρόνια ακόμη και είναι στον ουρανό τώρα. Α, λέω, έτσι είναι. Γυρίζω σπίτι, πού ήσουνα? Λέω, στην εκκλησία. Όχι, η καρδιά μου. Λέω, κάτσε, 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 μην πεθαίνεις. Περίμενε. Μου λέει, γιατί? Γιατί εσύ δεν θα πεθάνεις, θα ζήσεις πολλά χρόνια. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει, θα σε σώσει, θα ευλογήσει και θα σώσει σε μένα και εμένα, αν πάω στην εκκλησία. Και μου λέει, έτσι είναι? Λέω, έτσι είναι. Καλά, πήγαινε τότε. Έκανε επέμβαση ο Θεός. Αλλά πότε την έκανε? Όταν λυπούμενος δεν έφυγα, αλλά λυπούμενος συνέχισα. Πολλές φορές είναι σκληρός ο Λόγος του Θεού. Αλλά γιατί δεν θα θάβουμε αυτά που μας δίνει ο Κύριος? Θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε.
Και στην αδυναμία μας αυτός θα φαίνεται παντοδύναμος. Γιατί? Γιατί είναι Θεός θαυμάτων. Κάνει ενέργειες. Κάνει μεγαλεία. Δεν πιστέψαμε σε ένα Χριστούλη, σε μια Παναγίτσα, στον Άγιο Ονούφριο, στον Άγιο ξέρω ποιον. Πιστέψαμε στον Κύριο των δυνάμεων, που είπε γεννηθεί το φως και γένετο. Αυτός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, που έδωσε μία ράβδο στο Μωυσή και έκοψε τη θάλασσα στη μέση. Τόσο εύκολα είναι στο Θεό τα πάντα. Λυπούμεθα να συνεχίζουμε. Αυτός φοβήθηκε, λυπήθηκε, το έκρυψε και σταμάτησε. Τώρα τι έκανες? Το έκρυψα, πάρ' το, το θάψα, πάρ' το. Δούλε πονηρέ και οκνηρέ να το τεμπέλεις. Και πονηρός και τεμπέλεις. Δεν έπρεπε να εργαστείς. Και καλά, δεν εργάστηκες. Δεν έπρεπε να βάλεις αυτό που σου δώσα στην τράπεζα για να έχεις τουλάχιστον τον τόκο. Θέλει καρπό ο Χριστός από μας. Πολύ ή λίγο. Χωρίς καρπό το δέντρο είναι άκαρπο και κακό, βασιλεία των ουρανών δεν έχει. Θέλει καρπό καλό, έστω και λίγο. Βέβαια εμείς θέλουμε, γιατί είναι η διαταγή του Κυρίου. Σε διέταξα να πας να κάνεις καρπό πολύ και ο καρπός σου να μένει εις δόξαν Θεού Πατρός. Και εμείς θέλουμε πολύ καρπό, με τη χάρη του Χριστού. Αλλά ιδιαιτέρως, αδερφοί, με τη δική μας απόφαση. Το να μπαίνουμε στην εκκλησία, να καθόμαστε μια ώρα και να φεύγουμε και να μην ασχολούμεθα καθόλου με αυτό που θέλει ο Θεός για μας, μην νομίζουμε ότι μας εξασφαλίζει τίποτα. Τίποτα δεν μας εξασφαλίζει. Χαμένες δραχμές είμαστε. Μπαίνουμε και βγαίνουμε. Το να προσευχόμαστε κάθε μέρα και να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού είναι πολύ καλό. Και να ερχόμαστε στην Εκκλησία είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό. Είναι ανάγκη η καρποφορία. Και επειδή δεν ξέρουμε τι, πώς, πού, πότε, γι' αυτό εξητούμε από το Θεό και ζητάμε φανέρωση από το Θεό. Και τι έκανε ο Κύριος? Λέει, τον καρπό εγώ θα τον κάνω. Αυτός που έχω να σώσω θα του σώσω. Πάρτε από αυτόν τον αχρίο δούλο, αχρίος δούλος. Πάρτε το τάλαντο, δώστε σε αυτόν που κάνει 10, γιατί σε αυτόν που έχει πολύ θα του δοθεί περισσότερο και σε αυτόν που δεν έχει θα του αφαιρεθεί. Μη μας αφαιρεθεί, αδερφοί. Μη μας αφαιρεθεί. Ξέρετε τι λέει στον καλύτερο ποιμένα των 7 εκκλησιών της Αποκάλυψης, στον ποιμένα της Φιλαδελφίας? Πρόσεξε, μη λάβει μηδή στο στέφανό σου. Πρόσεξε. Πρόσεξε, μη λάβει μηδή στην επισκοπή σου. Το να φύγεις από αυτό που κάνεις, μόνο εσένα βλάπτει. Θεός θα βρει άλλους 10 καλύτερους από σένα και από μένα. Αυτός που φεύγει έχει το πρόβλημα. Αυτός που εγκαταλείπει. Και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν ούτε άεργοι, ούτε άνεργοι. Το έργο είναι δική μου ευθύνη, θέλω να εργαστώ. Το άνεργο είναι του Κυρίου ευθύνη, που και αυτός θέλει να εργαστείς. Γι' αυτός και μας δίνει τα τάλαντα. Την άλλη Δευτέρα θα, με τη χάρη του Χριστού, θα δούμε την τρίτη περίπτωση, όπου ο άνθρωπος έχει πρόνοια, έχει τάλαντα και τα εργάζεται, αλλά παρόλα αυτά στη Βασιλεία των Ουρανών δεν μπαίνει. Με τη χάρη του Χριστού την άλλη Δευτέρα. Να ψάλουμε τον ύμνο 200.